Με την κυκλοφορία του Zack Snyder's Justice League κλείνει ένας κύκλος για το ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της DC, ένας κύκλος που μέσα του περιέχει 10 ολόκληρες ταινίες. Ταινίες που δίχασαν όμως το κοινό γιατί άλλες αγαπήθηκαν, άλλες μισήθηκαν και άλλες έβγαζαν κάτι ενδιάμεσο σε κάποιους, όμως ποια ήταν η χειρότερη και ποια ήταν η καλύτερη από αυτές. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τις 10 ταινίες του ενιαίου κινηματογραφικού σύμπαν της DC από την χειρότερη προς την καλύτερη, πάντα μέσα από τα δικά μου μάτια. Έτοιμοι λοιπόν, φύγαμε! Πριν ξεκινήσουμε να μετράμε αντίστροφα, να πω πως στο σημερινό βίντεο δεν υπάρχουν spoilers. Επίσης, να υπενθυμίσω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνούν να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like και να πω και ένα ξεχωριστό και τεράστιο ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού. Ξεκινάμε. Νούμερο 10, Suicide Squad. Νομίζω πως όλοι περιμένατε πως στο νούμερο 10 θα βρίσκεται το Suicide Squad, μια ταινία παιδιά που πέρασε πάρα πολλά πριν κυκλοφορήσει και όταν τελικά κυκλοφόρησε, αυτοί που πήγαν και την είδαν, πήγαν μετά και είδαν ξανά το τρέιλερ για να δουν αν πήγαν να δουν τη σωστή ταινία. I'm known to be quite vexing, I'm just forewarning you. Lady, shut up! Το Suicide Squad, κυρίες και κύριοι, είναι μια ταινία χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Το soundtrack της θα μπορούσε άνετα να ήταν playlist στο YouTube και οι ερμηνείες της ήταν απίστευτα μέτριες, τουλάχιστον όμως έβγαλε μια decent Harley Quinn. Κάτι είναι και αυτό. Νούμερο 9, το πρώτο Justice League, του 2017 δηλαδή. Άλλη μια ταινία που πέρασε πολλά πριν κυκλοφορήσει. Την ξεκίνησε ο Snyder και την αποτελείωσε ο Whedon. Στην κυριολεξία. Ο ευνίδιος θάνατος της κόρης του Snyder τον ανάγκασε να σταματήσει στη μέση το project, από εκεί το έπιασε ο Whedon και τον πίεσαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να βγάλει μία ταινία στους κινηματογράφους. Και όταν παιδιά πιέζεις κάτι γενικά να βγει πριν την ώρα του, τότε το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από μέτριο. Εγώ πιστεύω πως και αυτό που είδαμε τελικά το 2017 ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Νούμερο 8. Wonder Woman 1984. Και αν οι δύο προηγούμενες ταινίες είχαν μία τουλάχιστον καλή δικαιολογία για τα πράγματα που πήγαν στραβά στο τέλος, το δεύτερο Wonder Woman δεν είχε καμία. Η σκηνοθέτηδα ήταν η ίδια με την πρώτη ταινία. Χρόνος υπήρχε, budget υπήρχε, οπότε όλοι περιμέναμε το αποτέλεσμα που θα βγει στη δεύτερη ταινία της Wonder Woman να είναι, αν όχι καλύτερο, τουλάχιστον εισάξιο της πρώτης. Ανταυτού όμως, η δεύτερη ταινία της Wonder Woman ήταν πολύ κατώτερη των περιστάσεων. I think we can do better. Pockets in this. The pockets here, the pockets all over the pant. Does everybody parachute? Άλλαξε εντελώς η αισθητική από την πρώτη στη δεύτερη ταινία ολόκληρου του franchise και ας πούμε ότι σε ένα βαθμό αυτό δικαιολογείται γιατί χρονολογικά οι δύο ταινίες έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Όμως παιδιά, αυτό που δεν δικαιολογείται είναι πως το σενάριο φαινόταν πρόχειρο και κακογραμμένο, το ότι υπήρχαν χρονολογικά λάθη πολλά στην ταινία και πολλές εικαστικές υπερβολές. Παρ' όλα αυτά όμως, η ταινία κατάφερε να είναι ευχάριστη. Μπορεί να μην σου βγάζει κάτι βαθύ στο τέλος, αλλά θα περάσεις δύο ρίτσες πολύ ωραίες και διασκεδαστικές. Και να σας πω και την αλήθεια, έχεις δύο ώρες με την Gal Gadot μπροστά στην οθόνη σου. Μην είμαστε και ευχάριστοι. Νούμερο 7, Birds of Prey. Και το υπόλοιπο που βαριέμαι να το πω. Είπαμε, το καλύτερο πράγμα που έβγαλε το Suicide Squad ήταν η Harley Quinn, οπότε μη περιμένετε και πολλά παραπάνω. Η Μάρκο Ντρόμπι λοιπόν ξαναμπαίνει στα παπούτσια της Harley Quinn για τη solo ταινία της και μπορούμε να πούμε πως το Birds of Prey σαν περίπτωση είναι πολύ κοντά στο Wonder Woman 1984. Θα μπορούσε δηλαδή άνετα αυτές οι δύο θέσεις να ήταν τούμπα. Είναι αρκετά διασκεδαστική και αν δεν είχε χαθεί στο ποσοστό του φεμινισμού που υπάρχει μέσα στην ταινία θα ήταν ίσως σε μεγαλύτερη θέση γιατί η Μάρκο Ντρόμπι σαν Harley Quinn είναι super και η ταινία γενικά ρε παιδί μου σου δίνει αυτό που περιμένεις. Η αγαπημένη Μάρκο Ντρόμπι όπως προανέφερα ανεβάζει επίπεδο την ταινία αλλά όπως καταλαβαίνετε ποτέ ένα χελιδόνι δεν έφερε την άνοιξη.
Νούμερο 6, Batman v Superman, Dawn of Justice. Η πολυπόθητη μονομαχία δύο τιτάνων, δύο αγαπημένων σούπερ ηρώων και από τα χεράκια του Ζακ Σνάιντερ. Όπως καταλαβαίνετε, οι προσδοκίες του κοινού ήταν πολύ μεγάλες, γι' αυτό και όταν πήγαν τελικά και το είδαν στο σινεμά, η απογοήτευση ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Well, there's a new kind of mean in him. He is angry and he's hunting. Η ταινία αναλώνεται προσπαθώντας να σετάρει το πολύπλοκο σενάριό της και καταντάει κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που θα έπρεπε κανονικά να ήταν. Βέβαια, ευτυχώς βρίσκει τον εαυτό της στο τελευταίο μισάωρό της. Βέβαια, παρόλα τα ελαττώματά της, παραμένει μια αξιοπρεπέστατη ταινία και νομίζω ότι όποιος γουστάρει Batman, γουστάρει Superman και πάνω απ' όλα γουστάρει το ύφος, την αισθητική και τη μαυρίλα του Ζακ Σνάιντερ, τότε πρέπει να το δει γιατί θα το λατρέψει. Νούμερο 5, Shazam. Εγώ γιατί δεν μεταμορφώνομαι ποτέ. Ίσως η πιο ιδιαίτερη ταινία, και δεν εννοώ μόνο για την DC, αλλά γενικά για την ευρύτερη super hero κοινότητα. Μια καθαρή κωμωδία δράσης με ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ και ένα πολύ ιδιαίτερο χιούμορ που την έκανε να ξεχωρίσει και να αγαπηθεί με το καλημέρα από όλους τους fans. Hey, yo, back! Λίγο καλύτερο σενάριο να έχει αυτή η ταινία και θα ήταν σίγουρα ψηλότερα σε αυτό το countdown. Αν όχι δύο θέσεις, σίγουρα θα ήταν μία θέση ψηλότερα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι για την DC ο Shazam είναι μία family friendly εκδοχή του Deadpool και όχι ότι έχουν σχέση οι δύο χαρακτήρες μεταξύ τους, απλά και οι δύο είναι troll εκδοχές super ηρώων. Νούμερο 4, Aquaman. Το Aquaman, παιδιά, μπορεί σαν ταινία να μην ήταν πολύ καλύτερη από το Shazam που προαναφέραμε, όμως είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και πραγματικά, πιστέψτε με, είναι κατόρθωμα το ότι οι δημιουργοί του κατάφεραν να βγάλουν μια ταινία παραπάνω από αξιοπρεπή, μια solo ταινία σε έναν σούπερ ήρωα που είναι ένας μακρυμάλης μπρατσαράς που κολυμπάει γρήγορα και μιλάει στα ψάρια. Συν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της ταινίας διαδραματιζόταν κάτω από το νερό, πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να φτιαχτούν ειδικές πατέντες και αν θες να μάθεις περισσότερα, μπορείς να δεις το βίντεο «Καλή ή κακή» που είχε γίνει για αυτήν την ταινία. Ο Jason Momoa ανταποκρίθηκε και με το παραπάνω στις περιστάσεις του ρόλου, ένας ρόλος που άλλωστε του τέριαξε και γάντι. Τα CGI της ταινίας ήταν εκπληκτικά, το σενάριο αξιοπρεπέστατο, με ωραίο χιούμορ, χαρακτηριστικά που κάνουν την προβολή της ταινίας Aquaman μια ευχάριστη εμπειρία. Νούμερο 3, Zack Snyder's Justice League. Πολύ τη συγκεκριμένη ταινία θα την περιμένατε στο νούμερο 1, όμως παιδιά, το ότι βρίσκεται στο νούμερο 3 σημαίνει αυτόματα και ότι το επίπεδο στις ταινίες της DC είναι λίγο παραπάνω από ό,τι νόμιζες. Ναι, ο Ζακ Σνάιντερ με αυτή την ταινία σώζει στην ουσία το ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της DC. Ναι, είναι πολύ καλύτερη ταινία του πρώτου Justice League και ναι, το δέχομαι ότι σετάρει τα επόμενα project του DCEU, αλλά παιδιά, πιστεύω πως υπάρχουν κάποια θεματάκια, αλλά και υπάρχουν και άλλες δύο ταινίες που το ξεπερνούν. I'm so sorry. Εάν θες να μάθεις πιο αναλυτικά ποια είναι αυτά τα θεματάκια που έχει η ταινία, μπορείς να δεις το βίντεο απ' όλα χωρίς spoil που έχει γίνει για το Zack Snyder Justice League ή να περιμένεις για το αναλυτικότατο καλή ή κακή. Παρ' όλα αυτά, το νέο Justice League είναι μια αξιοπρεπέστατη, ποιοτικότατη και ψυχαγωγικότατη ταινία που, εάν είσαι φαν του είδους, πρέπει να τη δεις. Και είναι και ο λόγος που οι επόμενες δύο ταινίες που θα πούμε στο 2 και στο 1 τις έχει κάνει ακόμα καλύτερες από ό,τι ήταν. Νούμερο 2, Wonder Woman του 2017. Συνήθως αυτό γίνεται αντίστροφα, αλλά όσα λάθη έκανε το δεύτερο Wonder Woman δεν τα είχε κάνει το πρώτο. Η Patty Jenkins που σκηνοθέτησε την ταινία κατάφερε να αποδώσει το origin story της κόρης του Δία αριστοτεχνικά, βάζοντας κάποια πραγματάκια, κάποια πολύ ωραία χαρακτηριστικά που την έκαναν να ξεχωρίσει. This candy, the whole point was to make her look less distracting. Yeah, really, Specs. Suddenly she's not the most beautiful woman you've ever seen.
Μην ξεχνάτε πως τότε που βγήκε το Wonder Woman είχε ένα πολύ δύσκολο έργο, αφού κατάφερε να φέρει ξανά το χαμόγελο στα πρόσωπα των DC fans. Fans που είχαν πολύ καιρό να δουν μια ταινία που στο τέλος της να σου βγάζει μια γλυκιά και όχι γλυκό πικρή γεύση. Η αγαπημένη μας πλέον Gal Gadot τέριαξε γάντι στο ρόλο, νομίζω πως πλέον κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τον ρόλο της Wonder Woman να τον υποδύεται κάποια άλλη. Η ταινία έχει τόση σοβαρότητα όσο χρειάζεται, τόσο χιούμορ όσο χρειάζεται και αν το cast του ηθοποιού που παίζει τον Άρη ήταν λίγο καλύτερο, τότε σίγουρα θα ήταν στο νούμερο 1. Και μιας και το ανέφερα, νούμερο 1, Man of Steel. Το Justice League του Zack Snyder λοιπόν μπορεί να μην είναι στο νούμερο 1, αλλά τουλάχιστον ο Snyder έχασε από τον εαυτό του. Η πρώτη ταινία του DCEU λοιπόν, κατά τη δική μου άποψη, είναι και η καλύτερη. Μπορεί να είχε τα θεματάκια της, μπορεί να είχε τις τρύπες της, αλλά παραμένει η καλύτερη. What are you smiling about, Captain? Nothing, sir. I just think he's kinda hot. Get in the car, Captain. Mm-hmm, yes, sir. Αρκετά σωστό σενάριο, εκπληκτικό cast, ωραίο σετάρισμα χαρακτήρων, επική μουσική από τα χεράκια του Hans Zimmer και να βάλω και την δράση της ταινίας, η οποία είναι από τα χεράκια του Zack Snyder. Πραγματικά, τι άλλο να ζητήσεις. Συν ότι το να κάνεις ενδιαφέρουσα μία ταινία Superman είναι από μόνο του ένα κατόρθωμα. Και αυτό το έχουμε εξηγήσει σε ένα άλλο βίντεο. Πάτα εδώ άμα θες να το δεις. Αυτές λοιπόν ήταν οι 10 ταινίες του ενιαίου κινηματογραφικού σύμπαν της DC, από τη χειρότερη προς την καλύτερη, πάντα μέσα από τα δικά μου μάτια. Όμως, θέλω πάρα πολύ να μάθω και το δικό σας top 10 κάτω στα σχόλια. Και όποιος δεν έχει δει και τις 10 ταινίες, ας μου γράψει ποια είναι η αγαπημένη του ταινία από αυτό το σύμπαν. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι πάντα συνδεδεμένος με την Tom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.